Χθες το βράδυ πήραμε απόφαση να συντονιστούμε στη Θεσσαλία, όλα τα μπλόκια της Θεσσαλίας, και να κλείσουμε σήμερα συμβολικά την Εθνική Οδό για να αναδείξουμε τα μεγάλα προβλήματα που έχουμε, αλλά και να απαιτήσουμε ουσιαστικές και γρήγορες λύσεις από την πλευρά της κυβέρνησης. Υλοποιώντας λοιπόν την απόφαση της Πανθεσσαλικής Σύσκεψης και της Επιτροπής των Μπλόκων που έχει σχηματιστεί στη Θεσσαλία, σήμερα είμαστε εδώ στην Εθνική Οδό, όπως έχουν βγει και έχουν κλείσει αντίστοιχα σημεία και στην Ε65 και σε άλλα σημεία επί παλιών εθνικών οδών, και στο Στεφανοβίκιο και στο Νέο Μοναστήρι και στα Τρίκαλα και όπου υπάρχουν θεσσαλικά μπλόκα και στον Ελμυρό. Ταυτόχρονα έχουν κλείσει και σε όλη την Ελλάδα σήμερα και στο Κάστρο, στη Βιωτία και στην Αταλάντια έχουν βγει καινούργια μπλόκα και βγαίνουν συνεχώς μπλόκα, δυναμώνουμε τα δικά μας μπλόκα. Και ιδιαίτερα για τη Θεσσαλία που έχει χτυπηθεί πολύ άσχημα και έχει καταστραφεί από τις πλημμύρες, είναι κυριολεκτικά αγώνας επιβίωσης, θα δικαιωθεί και θα μπορέσουμε με τη δύναμη του τρακτέρ, με τη μαζικότητα, την αποφασιστικότητα και την ενότητά μας να επιβάλλουμε λύσεις προς όφελός μας. Εμείς θα συνεχίσουμε. Θα γίνει ένα μεγάλο πανελλαδικό συναντητήριο, πανελλαδική επιτροπή του μπλόκου που θα γίνει στην Αγρότικα, μέσα στον χώρο της Αγρότικα. Ταυτόχρονα, συνάδελφοί μας από τη Μακεδονία θα έχουν τα τρακτέρ στη Θεσσαλονίκη. Θα συναντηθούμε όλοι μαζί και θα διατρανώσουμε τη θέλησή μας να υπάρξει στήριξη, να υπάρξει συνέχεια στους αγρότες, στους κτηνοτρόφους σε όλο τον πρωτογενή τομέα.